Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Prisma 95,1, 12 λεπτά μετά τις 6. Μαζί μας είναι η Αεροθερμική. Έχω έρθει περαστικός και ο συνάδελφος ο Ηλίας Κοντογιώργης σε μια έκπληξη εμφάνιση. Επειδή κυκλοφορεί στα περίπτερα σε λίγο και ο εφημερίδα Τύπος Λευκαδίων, τον έχουμε εδώ. Δεν είμαστε οργανωμένοι βέβαια για να τον φιλοξενήσουμε. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα στους ακροατές του σταθμού. Όλα καλά, πώς πάει? Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, θα θελήσουμε κάποια στιγμή, γιατί θα μιλήσουμε και να κάνουμε έτσι μία αποτίμηση. Ξέρεις, Ηλία, χωνόμαστε για την επόμενη μέρα, για το πώς θα είναι τα πράγματα. Προσπαθούμε λίγο έτσι να αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά τα μηνύματα, τα αντιφατικά που έρχονται από την Ευρώπη, από τις αγορές. Ξέρεις. Μα, έτσι κι αλλιώς είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Και προφανώς, αν υποθέσουμε ότι όλα πάνε καλά και πάλι όλα δεν μπορούν να λυθούν ως διαμαγείας με ένα πάτημα ενός σκουπιού, με ένα μαγικό ραβδάκι. Όχι, ούτε τα πράγματα, για να μην κοροϊδευόμαστε, θα γίνουν όπως ήταν πριν από λίγα χρόνια. Έτσι. Μάλιστα. Χωράει πολύ κουβέντα από εκεί και πέρα. Θα την κάνουμε, θα έχουμε την ευκαιρία. Πάμε όμως μέχρι την πανέμορφη Κρήτη να μιλήσουμε με τον κύριο Μαυροζαχαράκη Μανώλη, ο οποίος είναι πολιτικός αναλυτής και παρακολουθώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον και την αρθογραφία του και τις τοποθετήσεις του. Κύριε Μαυροζαχαράκη, πρέπει να σας πω και θέλω λίγο να βασιστώ σε ένα status στο Facebook, αφού σας πω καλή χρονιά και καλώς ήρθατε εδώ στον Prisma 95,1. Τι κάνετε? Ευχαριστώ κύριε Κουνιάκη, να είστε καλά και σε εσάς καλή χρονιά. Λέτε εδώ πέρα σε μια ανάρτησή σας στο Facebook, για να δούμε πότε θα ξεφυτρώσουν οι νέοι αγανακτισμένοι και κοψοχέριδες. Μην νομίζω ότι θα αργήσουν και πολύ. Κοντά η άνοιξη, κοντά το θέρος. Και αυτό το πράγμα νομίζω ότι ουσιαστικά προαναγγέλει μια επανάληψη μιας προηγούμενης πολιτικής. Δηλαδή ουσιαστικά προσπαθείτε σε εισαγωγικά να προσγειώσετε τις ελπίδες που έχει δημιουργήσει η εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το υψηλό ποσοστό και η αλλαγή πολιτικής. Ναι, σαφέστατα. Θα ήθελα να τις προσγειώσω, διότι έχουμε από τη μία πλευρά το σύνθημα της ελπίδας. Αυτό το σύνθημα της ελπίδας, το οποίο αναφίβολα έπιασε τόπο και έδωσε ένα σαφέστατο προβάδισμα στο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, διότι η κοινωνία έχει πραγματικές ανάγκες οι οποίες προκύψαν μέσω των μνημονίων και κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ με λίγα λόγια να εκφράσει αυτή την ελπίδα και αντιστοίχως κάποια αιτήματα που συνδέονται με αυτό το αίσθημα της ελπίδας. Έτσι βλέπουμε τώρα και μια κυβέρνηση η οποία προβάλλεται επικοινωνιακά σαν κυβερνητικό σχήμα το οποίο προκινείται γρήγορα, αποτελεσματικά και ευέλικτα μέσα σε ένα σφιχτικό πλαίσιο πιέσεων. Απ' τη μία όμως, ας πούμε, αυτή η κινητικότητα της κυβέρνησης προσκρούει σε δύο δεδομένα. Το ένα δεδομένο είναι οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, τις πιέσεις της κοινωνίας, η οποία ζητάει πλέον την υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε όμως και ένα δεύτερο δεδομένο, το οποίο έρχεται σε αντίθεση ακριβώς με το προηγούμενο δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι οι πραγματικές δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας, οι χρηματοδοτικές ανάγκες, οι οποίες είναι ενταγμένες σε ένα ασφιχτικό πλαίσιο. Μόνο τους επόμενους δύο μήνες η χώρα πρέπει να βρει 11,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό αυξάνεται όσο τα φορολογικά έσοδα περιορίζονται. Να βάλω μια ανωτελεία λίγο για να διευκολύνω τη συζήτηση. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι μια κυβέρνηση που ακόμα δεν έχει κάνει προγραμματικές δηλώσεις, ήδη ο κύριος Κατρούγκαλος είπε ότι μέσα σε ένα μήνα όσοι έχουν φύγει από την αξιολόγηση θα επαναπροσληφθούν. Ο κύριος Βαρουφάκης είπε ότι θα μειώσει το κόστος των συμβούλων για να επαναπροσληφθούν οι καθαρίστριες. Και από εκεί και πέρα ήρθε και ο κύριος Σόλτ σήμερα, ο οποίος έκανε μια διφορούμενη για μένα δήλωση. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απογοητευτικά, με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εμείς θέλουμε, για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα. Το οποίο να είναι ρεαλιστικό, το οποίο να μην πετάνε, όπως είπε ο κύριος Βαρουφάκης, τα χρήματά τους οι Ευρωπαίοι που μας δανείζουν πολύ ακριβά σε μια τρύπα και δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να μας βάλει στο σωστό το δρόμο. Και νομίζω ότι επικοινωνιακά έχει κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εντυπώσεις μέχρι αυτή τη στιγμή. Ωραία, εντάξει, δεν αφιβάλλω καθόλου ότι επικοινωνιακά υπάρχει ενδεχομένως ένα προβάδισμα. Αλλά επί του πρακτέου δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Εντάξει, αυτό μην το ξεχνάμε. Τρεις μέρες είναι κυβέρνηση, κύριε Μαυροζαχαράκη. Τρεις μέρες είναι κυβέρνηση. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία αυτό. Ναι. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε όμως, στην Ευρώπη συγκεκριμένες αποφάσεις. Το Eurogroup έστειλε συγκεκριμένο μήνυμα στην Ελλάδα μετά τη χθεσινή του σύσκεψη, ότι οι δεσμεύσεις πρέπει να τηρούνται. Αυτή είναι απόφαση του Eurogroup. Έτσι δεν είναι κάτι που είναι αφηρημένο. Είναι δέσμευση. Σε αυτό πάνω πρέπει να κινηθούμε. Αυτό που λέει το Eurogroup είναι αναντίστοιχο με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ επικοινωνιακά. Και κάποτε θα προσγειωθούμε σε αυτή την ανώμαλη πραγματικότητα. Τότε θα δούμε τι μπορεί να υλοποιηθεί και τι δεν μπορεί να υλοποιηθεί.
Έτσι. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Από την άλλη, όμως, το γεγονός ότι μπορεί να ακούσουν οι Ευρωπαίοι με ενδιαφέρον το πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει το ενδεχόμενο να τους πείσει. Σήμερα ο κ. Σόλτς είπε ότι έκανα πραγματικά μια ειλικρινή και μια τίμια συζήτηση για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό μιλώντας. Μήπως λοιπόν τελικά κάνει την έκπληξη. Εγώ τώρα υποθετικά μιλάω και. Κάνει αυτή την αλλαγή. Και να σας πει κάτι άλλο για να σας βοηθήσω. Υπάρχει και η σκέψη του κ. Βαρουφάκη για πρόγραμμα γέφυρα. Το οποίο έχει. Ναι, συμφωνώ. Όλα καλά και ωραία. Και συμφωνώ επίσης ότι αυτό το υπάρχουσα πολιτική λιτότητα που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ένα διέξοδο που θα μπορούσε να προσφέρει μια λύση. Ήδη ο νομπελής αστυνομολόγος Κρούκμαν είπε ότι αυτός ο δογματισμός της επταρχής λιτότητας που εφαρμόζεται είναι υπεύθυνος άλλωστε για τον λαθασμένο υπολογισμό του όλου προγράμματος της Ελλάδος. Έτσι. Υπολογίζαν, ας πούμε, με μια ανεργία γύρω στο 15% και η ανεργία φτάσει στα 30% κατά μέσο όρο. Έτσι. Υπολογίζανε με μια πολύ χαμηλότερη ύφεση. Υπολογίζανε με μεγαλύτερη ανάπτυξη. Πέσανε εντελώς έξω στους παραμέτρους του προγράμματος. Σωστό. Έτσι. Το Μάρμαρο το πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο και ότι θα πρέπει η Ευρώπη να επανασχεδιάσει το πρόγραμμα. Αυτό είναι σαφές και δεν χωράει καμία αμφιβολία σε αυτό. Ναι. Όπως επίσης θα χρειαστεί μια διαπραγμάτευση του τύπου επιμήκυσης και χαμήλωμα των επιτοκίων και άλλων και η ρήτρα ανάπτυξη ακόμα που βάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, τη βάλαν και άλλοι βέβαια, είναι μια σωστή παράμετρο. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο έτσι, θα μπορούσε να συζητήσουν κάποιοι στην Ευρώπη. Αφιβάλλω όμως ότι είναι διαθέσιμη η κυρία Μέρκελ να συζητήσει πάνω σε αυτές τις παραμέτρους. Κύριε Μαυροζαχαράκη, από την άλλη όμως θεωρώ ότι και ο τύπος ευρωπαϊκός, ιδιαίτερα το πρωτοσέλιδο του Financial Times την επόμενη μέρα, ουσιαστικά η αγωνία νομίζω της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι μήπως αυτό το διαφορετικό το οποίο επαγγέλλεται ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και ανταπόκριση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με την έννοια ότι αυτές οι μη μνημονιακές και συντηρητικές πολιτικές ανατραπούν, διότι αυτό είναι το διακύβευμα και το στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ να ξυπνήσουν σε εισαγωγικά και άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις και σε τελική ανάλυση γιατί μόνο η κυρία Μέρκελ. Δηλαδή αυτό το οποίο λέει ο κύριος ο Τσίπρας ότι okay, είμαστε ισότιμοι, δεν είμαστε εισάξιοι, είμαστε ισότιμοι μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Κάνω εγώ το συνήγορο του διαβόλου, καταλαβαίνετε τώρα, γιατί θεωρώ ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να υποτιμήσει ένα σαφές μήνυμα που έστειλε μια ενωπή, μια ενωπή εντολή στις εκλογές της προχθεσινές. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, αλλά όμως θα πρέπει να ξέρουμε και σε ποιο περιβάλλον και εντός ποιων συσχετισμών συζητάμε. Έτσι, αυτή τη στιγμή τα προτάγματα τα οποία ενδεχομένως εκφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία σε ένα μέρος τα σπάζουμε και εγώ. Γιατί, εντάξει, είναι μια συνταγή και ενδιανιστική κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι ανατρεπτική. Η ενίσχυση της ζήτησης δεν είναι κανένα σενάριο επαναστατικό, έχει ξαναεφαρμοστεί σε αυτή την Ευρώπη. Αυτό ζητάει στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, μια ενίσχυση ζήτησης, ενίσχυση απασχόληση. Πολύ απλά πράγματα. Τα οποία δεν θέλει να συζητήσει καν η Γερμανία. Έτσι, και δεν θέλει να τα συζητήσει γιατί είναι αφοσιωμένη στη λογική της ύφεσης, η οποία φέρνει υπερκέρδη στη Γερμανία και αυξάνει τις εξαγωγές. Ωραία. Το θέμα είναι όμως ότι ο συσχετισμός δυνάμεων εντός της Ευρωζώνης ευνοεί αυτή τη στιγμή τη Γερμανία, η οποία ελέγχει το συσχετισμό. Και με τη μεριά της Ελλάδος ενδέχεται να ταχθούν 4-5 χώρες. Ναι. Έτσι, οι οποίες έχουν σοσιαλδημοκρατικό ή κάπως έχουν ίδια συμφέροντα. Έτσι, 5-6 χώρες. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι κάποιες χώρες βγάζουν αυτή τη στιγμή ως λαγό μπροστά την Ελλάδα για να πληρώσει η Ελλάδα το Μάρμαρο. Κάποια στιγμή. Είναι και αυτό μια εκτίμηση. Είναι και αυτό μια εκτίμηση. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια προσδοκία. Γιατί δεν αντιλαμβάνομαι ο κύριος Ολάν που ξαφνικά εκφράζει την αλληλεγγύη του με την Ελλάδα, ας πούμε, γιατί δεν έβαλε θέματα τόσο καιρό στην Ευρώπη. Κύριε Μαυροζαχαράκη, θέλω λίγο να σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Γιατί πραγματικά έχουμε μιλήσει και με την προηγούμενη κυβέρνηση, όπου όλοι ομολογούσαμε ότι ακολουθεί ένα λάθος φάρμακο και μάλιστα και πάρα πολλοί Ευρωπαίοι. Από την άλλη. Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι λάθος μια κυβέρνηση να παλέψει για να αλλάξει τους συσχετισμούς της Ευρώπης. Βεβαιότατα, γνωρίζω πολύ καλά ότι θα πρέπει να ξέρει και ποιες είναι οι συνέπειες όταν θέλει να παλέψει. Αλλά ξέρετε κάτι, τι θα έπρεπε να πει ο ΣΥΡΙΖΑ σε τελική ανάλυση στην Ευρώπη? Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πάει με μια ρεαλιστική πρόταση διαπραγμάτευσης. Αυτή είναι η άποψη. Δεν πρέπει να πάει, ας πούμε, κάποιες κινήσεις θεωρώ λαθασμένες. Αυτή την ανακοίνωση, ας πούμε, για την ακύρωση των ιδιωτικοποιήσεων θεωρώ λαθασμένο συμβολισμό. Σε αυτή τη φάση. Των ιδιωτικών αεροδρομίων, τα οποία τα περισσότερα είναι κερδοφόρα και μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε και εμείς, είναι λανθασμένοι. Αρκεί να μας πούνε πώς θα τα εκμεταλλευτούν. Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Θεωρώ ότι όμως δεν πρέπει να ανοίγουν όλα τα μέτωπα μαζεμένα.
Και θεωρώ δεύτερον ότι θα πρέπει να πάνε με μια ρεαλιστική πρόταση πριν να διαπραγμάτευση στην Ευρώπη, με την έννοια ότι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα σφαίροντα των άλλων. Ναι. Στην Ευρώπη δεν γίνεται τίποτα αν δεν στηρίζεται σε μια αμοιβαιότητα. Σωστά. Σε αμοιβαία συμφέροντα. Αν πάμε μονομερώς με τις δικές μας αιτιάσεις, νομίζω ότι δεν θα γίνει τόσο καλά αποδεκτή η πρόταση. Νομίζω πάντως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ίσως αλλάξει την ρητορική του πάνω σε αυτό και ισχυρίζεται ότι δεν θέλει να κάνει τέτοιες ενέργειες. Από την άλλη, κύριε Μαυροζαχαράκη, επειδή προεκλογικά μιλήσαμε και με πάρα πολλούς εκπροσώπους, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Εγώ προσωπικά το πιστεύω ότι υπάρχει ένα σχέδιο ξεπουλήματος της χώρας. Και θεωρώ ότι δεν είναι για πάντα το θεμητό το ότι τα πουλάμε όλα χωρίς να κάνουμε μία αξιολόγηση. Αν αυτά μπορούμε εμείς να τα εκμεταλλευτούμε. Και το γεγονός ότι τόσα χρόνια δεν τα εκμεταλλευόμασταν, γιατί μπορεί να εξυπηρετούσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις συμφέροντα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Δεν ακούγομαι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, δεν υποστηρίζω την πολιτική, για να μην παραξηγηθώ και στους ακροατές μας δηλαδή. Απλά κάνω λίγο τον συνήγορο του διαβόλου. Δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα αποδείχθηκε μέχρι σήμερα αναποτελεσματικός και οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στο δημόσιο χρέος. Βεβαίως. Έτσι, από τη στιγμή που ο δημόσιος τομέας δημιούργησε ένα μεγάλο μέρος του δημόσιου χρέους, πώς έχουμε τώρα την ελπίδα ότι ο δημόσιος τομέας θα μπορέσει να το απαλείψει? Μήπως δηλαδή, όμως, κύριε Μαυροζαχαράκη, και πάλι, μήπως όμως όλοι λένε ότι δεν λειτουργούσε σωστά, διότι είχε βασιστεί σε ένα μοντέλο αποτυχημένο. Το μοντέλο της διαπλοκής και το μοντέλο των συμφερόντων των πολιτικών με αυτούς. Καταλάβατε. Εκεί θέσατε ένα μεγάλο τώρα θέμα, στο οποίο εγώ θα είχα απαιτήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Και από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι όλοι έχουμε απαιτήσει από το ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό. Ότι θα πρέπει κατά πρώτον, κατά την άποψή μου, να χτυπήσει ακριβώς αυτά τα ζητήματα. Τη μεγάλη φοροδιαφυγή, έτσι, τις λίστες στις οποίες ο ίδιος είχε βάλει θέμα πολύ σημαντικό, το μαύρο χρήμα στην επουδία κινείται, γενικά τη διαπλοκή και τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα και αλλού. Όλα αυτά τα μεγάλα, 3-4 μεγάλα ζητήματα θα μπορούσαν να προφέρουν απίστευτα έσοδα στο ελληνικό κράτος. Και αυτό που είπε ο κ. Βαρουφάκης περί λιτού βίου, έτσι, θέλει ερμηνεία. Τι σημαίνει λιτός βίος? Για μένα λιτός βίος σημαίνει ακριβώς καταπολέμηση διαφθοράς στο δημόσιο και της διαπλοκής και των πελατειακών σχέσεων. Έτσι. Το οποίο οι προηγούμενοι, λόγω των δεσμεύσεών τους απέναντι σε ισχυρές ομάδες συμφερόντων, δεν τόλμησαν καν να το κάνουν ή δεν ήθελαν να το κάνουν. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να είναι μια κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο η οποία θα τα βάλει αυτά τα θέματα και θα τα διεκδικήσει. Μάλιστα. Έτσι, δεν είναι ότι το κυρίαρχο να πετάξουμε έξω την Κόσκο από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτό εννοώ. Αντιλαμβάνομαι, θέλετε να πείτε. Νομίζω ότι δεν έχει στρογγυλέψει πάνω σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον λόγο του θα έρθει αντιμέτωπος με τις καυτές πατάτες. Έτσι, μια έκφραση που χρησιμοποιούμε κατά κόρον και εμείς δημοσιογραφικά. Από την άλλη, νομίζω όμως, κύριε Μαυροζαχαράκη, ότι η κοινωνία πήρε μια ανάσα και έστειλε και ένα μήνυμα στην Ευρώπη. Ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε άλλο έτσι. Δεν έβγαινε όλη αυτή η συνταγή. Σίγουρα η κοινωνία έστειλε ένα μήνυμα κυρίως. Ναι. Έτσι. Όταν όμως ανέφερα, ξεκινήσατε με αυτό την ανάρτησή μου στο Facebook, αν η κοινωνία δει ότι το μήνυμα που έστειλε δεν υλοποιείται άμεσα επί του πρακτέου, σύντομα θα υπάρξουν οι νέοι ανακτηρισμένοι και οι κοψοχέριδες. Αυτό εννοούσα. Μάλιστα. Δηλαδή η κοινωνία δεν θέλει μόνο. Εντάξει, εκτονώθηκε τώρα η οργή με την ψήφο. Όμως θέλει τώρα άμεσα να δει επί του πρακτέου όλα αυτά που έγιναν, ας πούμε, ως υποσχέσεις να υλοποιούνται. Κύριε Μαυροζαχαράκη, θεωρείτε ότι έχει πολιτικό χρόνο στη διάθεσή του ο ΣΥΡΙΖΑ? Θεωρείτε ότι αν δεν κάνει αυτά τα οποία λέει, γιατί υπάρχουν και ψηφοφόροι και από τη Νέα Δημοκρατία που τον ψήφισαν και είπαν ότι από τα 10, αν κάνει τα 2, είναι καλά. Θεωρείτε ότι αν δεν τα κάνει, αν κάνει αυτή τη λεγόμενη πολιτική κολοτούμπα, έχει πέσει η κυβέρνηση σε σύντομο χρονικό διάστημα? Μπα, δεν πιστεύω ότι θα πέσει σύντομα η κυβέρνηση, γιατί αυτό το απέφχομαι κυριολεκτικά, γιατί θα δημιουργεί μια τεράστια κρίση στη χώρα αν πέσει τώρα η κυβέρνηση. Πιστεύω όμως ότι κάποιες από τις δεσμεύσεις, παράδειγμα η κατάρρευση του ΕΜΦΙ, ας πούμε, μετακίνησε μεγάλες εκλογικές μάζες και η υπόσχεση της κατάρρευσης του ΕΜΦΙ μετακίνησε μεγάλες εκλογικές μάζες και από την Νέα Δημοκρατία και από τον ΠΑΣΟΚ και από τα άλλα κόμματα του μεσαίου χώρου προς το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Ναι. Αν δεν τηρήσει αυτή την υπόσχεση, αυτόματα οι μάζες αυτές θα μετακινηθούν. Ναι. Και στην επόμενη φάση θα δημιουργήσουν ένα δυναμικό που θα αμφισβητεί το ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και άλλα αιτήματα που αφορούν τους μικρομεσαίους.
έτσι, το συνταξιοδοτικό παράδειγμα, ας πούμε. Η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Όλα είναι θέματα που δεν έχουν και κόστος. Μάλιστα. Έτσι, προηγούμενοι κακώς είχαν μπει καν στη λογική να βάλουν θέματα συλλογικών συμβάσεων και κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν εξοικονομήθηκε ούτε ένα φράγκο στον προϋπολογισμό από αυτά. Θέλω κλείνοντας, έχω εδώ ένα ακροατή ο οποίος μου στέλνει μια παρατήρηση να τη σχολιάσουμε. Να παρατηθεί δηλαδή η κοινωνία από το μήνυμα που έστειλε. Τι να κάνουμε, να διαδηλώνουμε υπέρ του Eurogroup? Αν πρόκειται να προλάβουμε την κατάρρευση όπως λέτε, αυτό πρέπει να κάνουμε. Να διαδηλώνουμε υπέρ του Eurogroup. Δεν έδωσα αυτό, δεν ήταν αυτή η ανάλυση μου. Έτσι. Ναι. Αν θέλει να διαδηλώνει υπέρ του Eurogroup ο συγκεκριμένος ακροατής, ας το κάνει. Εγώ όμως δεν είπα αυτό. Μάλιστα. Εσείς είπατε ότι για παράδειγμα είναι οι προκλήσεις δύσκολες, υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις κυβέρνησης και ένα εχθρικό, εγώ θα το πω, περιβάλλον αναμονής. Πάρα πολύ σωστά. Το οποίο θα πρέπει να έχεις πολιτικά κότσια για να το χτυπήσεις. Και φυσικά... πολιτικά κότσια και σχέδιο. Και σχέδιο, και σχέδιο. Και σχέδιο. Αυτό το σχέδιο δεν το ξέρουμε ακόμα, ωστόσο. Κύριε Μαυροχαράκη. Θέλει σοβαρές συζητήσεις και δεν θέλει αντιμπαγκισμούς, θέλει προσγειωμένες αναλύσεις και προσεγγίσεις ώστε να μπορέσει αυτή η κυβέρνηση να κάνει κάποια πράγματα τα οποία είναι ελπιδοφόρα. Μάλιστα. Εγώ τουλάχιστον ως προοδευτικός άνθρωπος εύχομαι. Μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά όμως θα πρέπει αυτού του τύπου παρερμηνίες και συσκοτισμοί κάποτε να σταματήσουν σε αυτή τη χώρα. Γιατί δεν πάμε με το άσπρο μαύρο. Θα πρέπει να ακούμε προσεκτικά τι λέει ο άλλος και να το κρίνουμε και προσεκτικά. Σωστό, σωστό αυτό που λέτε, σωστό αυτό που λέτε. Κύριε Μαυροχαράκη, νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα ενδιαφέροντα. Είναι οι προκλήσεις πολλές στους επόμενους μήνες, η αλήθεια είναι. Και αντιλαμβάνομαι και τους προβληματισμούς από τη μία πλευρά. Ωστόσο, θέλω λίγο και πάλι να καταλήξω ότι πραγματικά η δημιουργία αυτής της νέας κυβέρνησης και η προσδοκία ότι κάτι θα αλλάξει μας έκανε να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και τουλάχιστον εδώ και στη μικρή κοινωνία της ευρύτερης περιοχής της Βορειτικής Ελλάδας νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια στιγμή περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν εσείς το αισθάνεστε. Όχι, το αισθάνομαι. Είναι όντως έτσι ότι στην κοινωνία υπάρχει μια ανάσα, υπάρχουν όλα αυτά. Θα σας υπενθυμίσω όμως και το 2009 που εξέλεξε η κοινωνία, το Γιώργο Παπανδρέου, υπήρχε η ίδια ανάσα και το ίδιο αίσθημα. Και θέλω να πω, δηλαδή, δεν είναι ότι κάνει η κοινωνία πάντα το ορθό. Το ορθό. Σωστό. Σωστό αυτό που λέτε. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα διαφοροποιημένα και κριτικά. Δεν πρέπει να αφοσιωνόμαστε στο απόλυτο σε κάτι. Όλα τα απόλυτα είναι λάθος. Μάλιστα. Κύριε Μαυροζαχαράκη, ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η συζήτηση πάντα. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίνησα στα καλέσματά μας, γιατί η γνώμη σας με βοηθάει πολύ για να σχηματίζουμε μία άποψη. Τα χαιρετίσματά μου στην πανέμορφη Κρήτη και θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Μαυροζαχαράκη. Καλό σας βράδυ. Γεια χαρά.